Βλέπετε εδώ πέρα ένα χάος, είναι σαν ζούγκλα, σαν ζούγκλα είναι. Και παρατηρήστε εδώ πέρα και το δρόμο και τον υπόλοιπο ποταμό, αν έχει γίνει μία μαχαιριά, αν έχει παίξει ένα μηχάνημα. Αίσθηση και ποικίλα σχόλια στην τοπική κοινωνία προκάλεσε η κραυγή απόγνωσης που εξέφρασε πρόσφατα μέσω της Κρήτη TV ένας από τους ελάχιστους κατοίκους στις εκβολές του Αρκαδιώτη ποταμού στο ύψος του Σταυρωμένου στο Ρέθυμνο. Ο Άγγελος Γαλακουράκης, που το Νοέμβριο του 2020 κινδύνεψε να πνιγεί μαζί με τη γυναίκα του και με το μόλις τότε 2 μηνών παιδί τους από τα ορμητικά νερά του ποταμού, ξέσπασε στον τηλεοπτικό φακό ζητώντας το δίκαιο του. Το ποτάμι που διέρχεται μπροστά από το σπίτι του πέρυσι ήταν η δεύτερη συνεχή χρονιά που πλημμύρισε, ενώ κάτι αντίστοιχο φοβάται ότι θα ζήσει και φέτος. Αν δεν είχα μικρό παιδί και είχα κάποια άλλη εναλλακτική λύση, θα το είχα παραιτήσει στο σπίτι και θα είχα σηκωθεί να φύγω. Αλλά εγώ έχω φτάσει στο σημείο και φέτος θα κάνω ασφαλιστικά μέτρα και στην περιφέρεια και στο Δήμο, τουλάχιστον να αποζημιωθώ για τις ζημιές που έχω πάθει τώρα 2 χρόνια. Αφού δεν είναι άξιοι αυτοί να κάνω τίποτα, θα δω κι εγώ τι μπορώ να κάνω. Να καλύψω τουλάχιστον το σπίτι μου και την οικογένειά μου. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι ο άνθρωπος αυτός είναι νομιμότατος, έχει χτίσει με άδεια και δεν μας αφήνει να κουμπίσουμε στον ποταμό, διότι όντως υπάρχει ένας υδροβιότοπος, υγροβιότοπος, εν πάση περιπτώσει. Δυστυχώς τα 2 πλημμυρικά φαινόμενα του 19 και του 20, εκεί ο άνθρωπος πλημμύρισε και τις 2 φορές. Το ρεπορτάζ της Κρήτη TV όμως σήμανε συναγερμό και στις αρμόδιες υπηρεσίες με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου να παρεμβαίνει στο θέμα. Όπως σημειώνει η Μέρη Ιωνή, η εν λόγω περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως υδροβιότοπος, με συνέπεια να απαγορεύεται κάθε εργασία καθαρισμού, ακόμα και με τα χέρια. Είδα και εγώ τα παράπονα των κατοίκων εκεί πέρα και μάλιστα ενός συγκεκριμένου κατοίκου και επικοινώνησα με την υπηρεσία, η οποία μου είπε το εξής, ότι για το συγκεκριμένο τμήμα που παραπονιούνται οι άνθρωποι δεν μπορεί να καθαριστεί, διότι το συγκεκριμένο σημείο είναι χαρακτηρισμένο υδροβιότοπος, ούτε καν νατούρα, υδροβιότοπος, που σημαίνει ότι αυστηρός και διαροπάλου απαγορεύεται να μπει μηχάνημα. Με βάση τις αυτοψίες των ειδικών στο συγκεκριμένο σημείο που θυμίζει κάτι από Αμαζόνιο, πέρα από τον πυκνό καλαμιώνα, το ποτάμι δεν έχει φερτά υλικά, τα οποία θα έκαναν ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση. Ωστόσο, οι τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας, υπό την καθοδήγηση της Μέρης Ιωνή, ζητούν τώρα από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Ηρακλείου να βρεθεί χρυσή τομή για μία έστω και κατ' εξαίρεση παρέμβαση καθαρισμού. Επικοινώνησαν, μου είπαν, και με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος στο Ηράκλειο. Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος ήταν αρνητική. Εγώ τους είπα να στείλουν ένα έγγραφο στην υπηρεσία με φωτογραφίες της περιοχής και με τα δημοσιεύματα βέβαια, μήπως μπορέσουμε και πάρουμε άδεια κατ' εξαίρεση. Αλλά το θεωρώ και εγώ λίγο δύσκολο. Δεν υπάρχει δυνατότητα να μπει μηχάνημα, δεν υπάρχει δυνατότητα να μπει τίποτα. Και πρέπει κάποια λύση να βρεθεί. Διότι σας είπα ότι ο άνθρωπος αυτός είναι νομιμότατος, έχει άδεια, δεν έχει χτίσει παράνομα. Και αν θέλανε υπηρεσία, σε πρέπει να του πούνε δεν χτίζει, δεν οικοδομεί. Όντως έχει πρόβλημα. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Και μάλιστα με ένα πολύ μικρό παιδί. Πάντως, οι τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας, πέρα από τις εργασίες καθαρισμού σε ποτάμια και ρέματα του Ρεθύμνου, προχωρούν και τη μελέτη για την οριοθέτηση των ποταμών και των ρεμάτων, ώστε να ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα τα απαραίτητα έργα διευθέτησης.